είναι μια περίοδος επίσης κινητοποιήσεων επαγγελματικών επιστημονικών φορέων για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ξέρουμε και σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στα Χανιά έχουμε κλειστά γραφεία για κάποιες ώρες, όπως επίσης υπάρχει και η πρόταση από τους εμπόρους για κάποιες ώρες και κλειστά, για κλειστά καταστήματα. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι επαγγελματίες επίσης της Αθήνας. Αύριο η κινητοποίηση εδώ στο Ηράκλειο. Χωρίς ταξί όλη η χώρα ουσιαστικά από σήμερα. Γιατί το λέω έτσι, γιατί σήμερα μπήκε στο χορό και η Αθήνα. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας διοργανώνει διαδικτυακό ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου. Τη συνέχιση της αποχής για ακόμα μία εβδομάδα αποφάσισε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Πετράκη, Λευτέρη Πετράκη, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί είναι, και μας έλεγε ότι θα υπήρχε εκείνη που το είδαμε στη συνέχεια στα πλάνα των τηλεοπτικών σταθμών της Αθήνας, ότι θα υπήρχε χθες στη μία το μεσημέρι και η συνάντηση στην διαρκή και η παρουσίαση των θέσεών τους στην διαρκή επιτροπή, διαρκή οικονομική επιτροπή της Βουλής. Αυτό το ερώτημα το οποίο από χθες τρέχει, κύριε Πετράκη, καλημέρα σας από τον 984, είναι το εξής. Αν εσείς διακρίνατε να υπάρχει η πρόθεση, τα υπόλοιπα ήδη τα έχω πει, να θέλουν κάτι να αλλάξουν, να συζητήσουν, έστω και τελευταία στιγμή πριν πάει για ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Γιατί μετά θα συζητάμε για πολλές μέρες πάλι τι να αλλάξουμε, αν θα το αλλάξουμε, πώς θα το αλλάξουμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει πρόθεση, δεν υπάρχει διάθεση. Οριζόντιο το μέτρο καταστρέφει αυτοαπασχολούμενους, τους στέλνει να βάλουν λουκέτο και να αφήσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό που ίσως κάποια πράγματα αλλάξουν είναι ψίχουλα σταγόνα στον ωκεανό. Δεν υπάρχει πρόθεση. Εξαντλήσαμε χθες όλα τα περιθώρια. Επιχειρήματα, προτάσεις, ναι, τίποτα. Η απόφαση είναι ενηγημένη. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, και γιατί με ακούει πολλοί κόσμος μάλλον τώρα, είναι ότι αν δεν σταματήσουν όλοι οι αυταπασχολούμενοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να κλείσουν τα καταστήματά τους μαζί με εμάς, να κατέβουν στον δρόμο να αντιδράσουν, αυτό το νομοσχέδιο θα καταστρέψει πολλές οικογένειες. Και είναι ένα μήνυμα προς όλους, και προς τη ΓΕΣΕΒΕ και προς την Ομοσπονδία Εμπορευτεχνών και σε όλους. Μια κινητοποίηση, μόνο μια διαδήλωση 2 ώρες στην Πλατεία Ελευθερίας ή στο Σύνταγμα, για μένα αποτελέσματα δεν φέρνει. Λουκέτο μέχρι η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα. Να κλείσουν, να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίδρασης. Εσείς λέτε η κυβέρνηση πρέπει να πάρει το μήνυμα μιας πολύ δυναμικής κινητοποίησης και να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά. Σας το είπα και χθες, απλά το επαναλαμβάνω, κύριε Πετράκη, έχει περάσει σε όλους εμάς το επικοινωνιακό μήνυμα ότι επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει και η φοροδιαφυγή από συγκεκριμένους κλάδους, ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή. Είμαστε από αυτούς που λέμε ναι, έλεγχος. Να βάλουν τον ελεγκτικό μηχανισμό να ελέγξουν. Όχι οριζόντια μέτρα για να καταστραφούν άνθρωποι. Δεν μπορεί να βάλει στο ίδιο κουρμπανά όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Υπάρχουν διαφορές σε πληθυσμιακά, υπάρχουν διαφορές για τον κλάδο το δικό μου λέω. Στις έδρες δεν μπορεί να βάλει τη Φλόρινα τώρα το ίδιο με τον Εύρο, δεν μπορεί να βάλει ένα νησί το οποίο δουλεύει 2 μήνες το καλοκαίρι και το υπόλοιπο είναι μόνο τα γεροντάκια εκεί πέρα. Τους βάζει όλους οριζόντια. Δεν μπορεί να σου λέει έχεις 50% στην επιχείρηση στο ταξί και να βάζεις τον ίδιο με αυτόν που έχει 100%. Ούτε αυτά θέλουν να κουβεντιάσουν. Δεν μπορεί να μου λέει ότι το ταξί έχει φήμη και πελατεία. Σας είπα και χθες. Πλατεία Κορονάρου θα είμαι εγώ στη σειρά, μαζί με τον νέο, μαζί με τον αυτόν που είναι 10 χρόνια στην συνεργασία και εγώ που είμαι 30. Την ίδια εργασία θα πάρουμε, τον ίδιο επιβάτη, στο ίδιο δρομολόγιο θα πάμε. Από πού έχουμε αποκτήσει φήμη και πελατεία? Τι είμαστε, κατάστημα, γωνία? Αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Η απόφαση για μένα είναι η λυμένη για αυτούς. Θα καταστρέψουν κόσμο. Μάλιστα. Πάτε μέχρι Παρασκευή στις 5 το πρωί, με έχει αλλάξει κάτι? Θα δείξει. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δείξει. Όχι, σε αυτό δεν έχει αλλάξει. Σε αυτό δεν έχει αλλάξει. Πάμε, προχωράμε, θα δούμε μετά
τις επόμενες κινητοποιήσεις. Αλλά το κάλεσμα που κάνω εγώ στους όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους είναι να βάλουν και αυτοί νερό στο κρασί τους και να κινητοποιηθούν έτσι που πρέπει. Κινητοποιήσεις με γαρίφαλα και κορδέλες στην πλατεία Ελευθερίας για 2 και 3 ώρες και μετά στα σπίτια μας και για καφέ στην πλατεία στα Λιοντάρια, δουλειά δεν γίνεται. Όποιος θέλει, κλειδώνει το μαγαζί του, αντιδράει. 1, 2, 3, 4, 5, 10 μέρες να πάρουν το μήνυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά, καλημέρα.